θίγονται και παρεξηγούνται ορισμένοι παράγοντες και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, επειδή τους είπαμε κάποτε ότι είναι κυβέρνηση της πλάκας. Και πριν από μισή ώρα, μέσα σε αυτή την αίθουσα, ένας υπουργός τους, μπροστά σε ένα στέλεχος της αντιπολίτευσης, έκατσε προσοχή. Και μόλις του είπε το στέλεχος της αντιπολίτευσης, μη μιλάς, κάτσε κάτω, έκατσε κάτω και το βούλωσε. Λοιπόν, μη θίγεστε καθόλου. Διαγραφεί το βούλωσε, παρακαλώ, αν μου επιτρέπετε, κύριε Στάτη. Επαναλαμβάνω ένα γεγονός το οποίο είναι επί προλίγου. Το βούλωσε όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εντάξει, ήμουν αυτό της μάρτυρας. Ας διαγραφεί από τα πρακτικά πράγματα. Θέλω να έρθω στην ουσία του νομοσχεδίου αυτού που έρχεται σήμερα προς ψήφιση, φέροντας εδώ μαζί μου δύο εκαθαριστικά σημειώματα μισθοδοσίας. Το ένα είναι το δικό μου. Ηλίας Κασιδιάρης του Παναγιώτη, ιδιώτης βουλευτής. Στο τελικό ποσό προσθέτω το 20% υπέρ κόμματος νόμιμη κράτηση, προσθέτω και κάποιες επιτροπές που όλοι λίγο πολύ πηγαίνουμε, γράφονται και αυτές, και βγαίνει ένα ποσό, αθροίζεται στο τέλος, πέραν των 8.000 ευρώ, πάνω από 8.000 στο πρώτο εκαθαριστικό. Και με τις περικοπές που ενδεχομένως να γίνουν, με βάση τη χθεσινή ψηφοφορία, το ποσό αυτό θα μειωθεί ελάχιστα, εξ όσων γνωρίζουμε. Το δεύτερο εκαθαριστικό που έχω μαζί μου, επιτρέψτε μου παρακαλώ, παίρνω παραπάνω από εσάς. Ναι. Να το καλύψετε πολλώντας σειρές εγκυκλοπαίδειας. Κύριε... Πολλώντας εγκυκλοπαίδειες. Πόσα παίρνετε, κύριε Γεωργιάδη? Σας παρακαλώ, κύριε Γεωργιάδη. Πόσα παίρνεις. Δεν παίρνεις 5, παίρνεις πάνω από 7 χιλιάρικα. Είσαι ψεύτης, παίρνεις πάνω από 7 χιλιάρικα. Και να τα χαίρεσαι. Λοιπόν, το δεύτερο εκαθαριστικό. Γεωργιάδη, σας παρακαλώ. Εδώ μιλάμε με αριθμούς, δεν λέμε παραμύθια, δεν παραφιλολογούμε. Μιλάμε με αριθμούς. Λοιπόν, αυτά τα οποία. Γιατί τι έγινε, τι θα γίνει. Τι θα γίνει, κύριε Γεωργιάδη? Σας παρακαλώ επί του θέματος, κύριε Κασιδιάρη. Στην εισήγησή σας παρακαλώ. Μην απαντάτε για να μην έχουμε και τέτοιες διαψηφισμούς. Είναι σίγουρα ο αριθμός που είπα είναι ακριβέστατος, ουδής μπορεί να τον αμφισβητήσει. 8.000 παίρνουν οι βουλευτές. Από εκεί και πέρα. Το δεύτερο εκαθαριστικό το οποίο έχω. Δεν παίρνουν 8.000, κύριε συνάδελφε. Πόσα παίρνουν, κύριε τώρα. Πρόεδρε. Αφού θέλετε να μιλάμε για το πόσα παίρνουν οι βουλευτές, δεν παίρνουν τόσα χρήματα οι βουλευτές. Πόσα παίρνουν. Εν πάση περιπτώσει, τοποθετήστε για να τελειώσετε. Να τα πάμε 7, πόσα να τα κάνουμε. Πείτε μου πόσα είναι. Αφήστε αυτές τις γελοιότητες. Δεν είναι τηλεοπτικό στούντιο του Blue Sky εδώ, κύριε Γεωργιάδη. Στη δευτερολογία σας, κύριε Γεωργιάδη. Λοιπόν. Ήρεμα από τη Χρυσή Αυγή, παρακαλώ. Ήρεμα. Κύριε Μιχαλολιάκο, έχετε το λόγο μετά, αν θέλετε. Παίρνουν άπαντες και να κύριε Κασιδιάρη, στο θέμα παρακαλώ. Από εκεί και πέρα. Ολοκληρώστε τη σκέψη σας. Το δεύτερο παράδειγμα αφορά τα χρήματα που παίρνουν οι νέοι αξιωματικοί του